Η πτώση σκύλου σε πηγάδι στην περιοχή του Περιγυαλίου Καβάλας και η διάσωσή του από εθελοντές και πυροσβέστες ανασύρει στην μνήμη όλων μας τον εντοπισμό της ορού του Κώστα Δασκάλου σε πηγάδι στην ίδια περιοχή. Για τις ενέργειες που θα γίνουν από εδώ και πέρα, αλλά και τις ενέργειες που έπρεπε να γίνουν εδώ και καιρό, μίλησαν στην τηλεόραση του Σέντερ ο Δήμαρχος Καβάλας Θοδωρός Μουριάδης και ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών Μάκης Χαραλαμπίδης. Τα πηγάδια τα οποία υπήρχαν στο Περιγυάλι, τα περισσότερα, και λέω τα περισσότερα γιατί ενδεχόμενα να υπήρχε και κάποιο που δεν το αντιληφθήκαμε όπως ήταν, όπως ήταν η κατάσταση στο Περιγυάλι κάτω. Τα περισσότερα τότε είχαν κλείσει ή είχαν πάρθει μέτρα ούτως ώστε να μην πέσει κάποιος άνθρωπος μέσα. Είχαμε αυτό το περιστατικό. Η τεχνική υπηρεσία με τις διανοίξεις που κάνουμε στο Περιγυάλι ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε και αυτά τα θέματα. Έχει πολύ καιρό και τότε και με τα γεγονότα που έπεσε ο συμπολίτης μας μέσα στο πηγάδι, αλλά και προγενέστερα είχαμε κάνει κάποιες ενέργειες όσον αφορά τα πηγάδια. Εδώ έχουμε πολλά θέματα. Πρώτο βασικό θέμα είναι εμείς μπορούμε να παρεύουμε μόνο στα πηγάδια τα οποία είναι μέσα σε κοινοχρήστους χώρους. Δεν μπορούμε να παρεύουμε σε πηγάδια τα οποία είναι εντός οικοδομικών τετραγώνων. Όσον αφορά αυτά που είναι στους κοινοχρήστους χώρους, τα εντοπίσαμε. Έχουμε και κάποια θέματα γιατί κάποια από αυτά τα πηγάδια είναι κάποια καλλιτεχνήματα. Δηλαδή πήγαμε και τα είδαμε και είναι κάποιες κατασκευές τις οποίες με τον α ή β τρόπο, δεν ξέρω, το έχουμε συζητήσει και με τη διοίκηση, υπάρχει η άποψη ότι πρέπει να τα διατηρήσουμε. Βέβαια λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, έτσι, αυτό δεν το συζητάμε. Εμείς ξεκινήσαμε ήδη, κάνουμε κάποιες εργασίες όπως γνωρίζετε κάτω στο Περιγυάλι και την προηγούμενη εβδομάδα βάλαμε και ένα θέμα, μπήκε και ένα θέμα να πάμε να ξαναδούμε όλα αυτά τα οποία είναι μέσα στους κοινοχρήστους και να πάρουμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Τώρα για ένα ζώο αν θα πέσει μέσα ή όχι εκεί καταλαβαίνετε ότι ό,τι μέτρο ασφαλείας και να πάρουμε εμείς είναι δύσκολο να το περιορίσουμε, έτσι. Εμείς το πρώτο που... τα μέτρα που θα πάρουμε θα είναι για τις ανθρώπινες ζωές. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα και περιορίζεται και σε ένα μεγάλο βαθμό έτσι και για τα ζώα. Μήπως όμως καθυστερήσαμε λίγο στο να λάβουμε μέτρα για τα πηγάδια? Γιατί το λέω αυτό? Από τότε που ο άνθρωπος έπεσε μέσα στο πηγάδι μέχρι σήμερα έχουν πέρασει περίπου 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Εν μέρει έχετε δίκιο ότι θα έπρεπε ήδη να είχαμε προχωρήσει σε ένα βαθμό κτλ. Αλλά δυστυχώς είναι τόσα πολλά τα θέματα που πρέπει να επιληφθούμε και τόσο λίγα τα περιθώρια που έχουμε είτε από άποψη έργων, είτε από άποψη συναδέλφων, είτε από άποψη αυτεπιστασίας, που δεν μπορέσαμε. Οι προτεραιότητες ξέρετε καλά ότι δεν είναι από την υπηρεσία, οι προτεραιότητες δίνονται από τη διοίκηση. Αλλά από εκεί και πέρα, για να κάνω εγώ και το δικηγόρο του διαβόλου εδώ που τα λέμε, οι δυνατότητες είναι συγκεκριμένες που έχουμε, έτσι. Και σας είπα, όπως τόνισα, και από άποψη έργων. Αυτή τη στιγμή έχω εγώ στον αέρα κάποια έργα είτε που αφορά τα κοινόχρηστα, γιατί μόνο από εκεί μπορώ να το κάνω, το έργο των κοινοχρήστων, που θα πρέπει, έχω σκάλες, έχω τυχεία επικίνδυνα κτλ. Έρχονται κάθε μέρα, αν δείτε πόσοι πολίτες έρχονται και διαμαρτύρονται για σκάλες οι οποίες δεν ανακαινίστηκαν, οι οποίες είναι από την εποχή του Αθανασιάδη. Καταλαβαίνετε, από τότε. Γιατί... για να μπορείς να ανακαινήσεις όλο αυτόν τον όγκο πρέπει να έχεις και το κατάλληλο έργο. Τώρα με τα έργα που βγάζουμε για το κάθε έτος εμείς, είναι δυνατότητες που είναι πολύ περιορισμένες. Υπήρξαν πηγάδια τα οποία να έκλεισαν σε κοινοχρήστους χώρους, μιλάω τώρα. Ναι, κάποια κλείσανε. Όχι όλα φυσικά. Ναι. Κάποια κλείσανε, έτσι, κάποια μέτρα παρθήκαν, κάποια ακόμα λειτουργούν. Ναι. Έτσι, που πήγαμε και τα είδαμε και μας είπαν οι ενδιαφερόμενοι ότι τα λειτουργούν για την άρδευση των οπωρολαχανικών, ναι, που φυτεύουν εκεί, έτσι. Και από εκεί πέρα όμως εγώ έχω βάλει θέμα, έτσι, και στη διοίκηση και στην υπηρεσία, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε μέσα σε χρονικό διάστημα να πάρθουν οι αποφάσεις και για αυτά που πρέπει να διατηρηθούν, έτσι, ναι, και αυτά, δηλαδή ούτως ή άλλως τα μέτρα και για αυτά που πρέπει να διατηρηθούν, έστω και προσωρινά. Ναι, δεν, ναι, σημαίνει ότι αυτά τα μέτρα που θα πάρουμε εμείς τώρα είναι οριστικά. Θα είναι προσωρινά, έτσι, γιατί με τις διαμορφώσεις που θα γίνουν, τότε θα καταλήξουν και εξαρτάται. Αν ένα πηγάδι είναι μέσα σε ένα δρόμο, δεν θα καταργηθεί ο δρόμος για να κρατήσουμε το πηγάδι,
Είναι ναι. λογικό αυτό. Έχετε ενημερώσει και τους ιδιώτες για τα πηγάδια που ναι. υπάρχουν στο σκηνικό πέδιο? Όταν κάναμε τη γύρα, όταν κάναμε αυτή τη γύρα, τα είδαμε όλα τα πηγάδια τα οποία υπήρχαν στην πράξη εφαρμογής και πήγαμε και βρήκαμε και τους ιδιώτες και τους ενημερώσαμε για την επικινδυνότητα και για τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να πάρουν. Έτσι. Και είπαμε αυτά τα οποία δεν λειτουργούν, θα πρέπει να πάρθουν μέτρα ασφαλείας. Και για αυτά που λειτουργούν ήδη, πάλι ούτως ή άλλως και οι ίδιοι τα θέλουν αυτά και έχουν πάρει. Δηλαδή σε αυτά που λειτουργούν βλέπω ότι υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή είναι περιφραγμένα και είναι περιορισμένα. Δεν μπορεί να πει ο καθένας, ναι. γιατί οι ίδιοι θα έχουν πρόβλημα μετά.